Συζητάμε σήμερα ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοσχέδιο για την πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα. Και είναι ευθύνη όλων μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα χωρίς παροπίδες, χωρίς ιδεολειψίες και προκαταλήψεις, χωρίς λαϊκισμούς που καμιά φορά ακούγονται ευχάριστα, αλλά τις περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμή της κυβέρνησης, η οποία, υλοποιώντας μία από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, έφερε αυτό το νομοσχέδιο για διαβούλευση, όντας ανοιχτή για συζήτηση σε κάθε λογική πρόταση, ούτως ώστε να γίνει το σχέδιο νόμου όσο το δυνατόν αρτιότερο. Και γνωρίζετε ότι αποδέχτηκε ο κύριος Υπουργός πολλές από τις προτάσεις που έκαναν τα κόμματα, αλλά και προτάσεις που κατετέθηκαν στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν σήμερα ευκαιρία με την εισήγηση αυτή να αποδώσω την πρέπουσα τιμή και αναγνώριση σε πολλές κατηγορίες συνανθρώπων και συμπολιτών μας, αλλογενών και ομογενών, προτείνοντας το σώμα τις διατάξεις με τις οποίες, κάτω από προϋποθέσεις βέβαια, θα τους απονέμεται από την ελληνική πολιτεία, η ελληνική υπηκότητα, ως άξιων και ομότιμων πολιτών, είτε για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας μας, είτε για λόγους ανθρωπιστικούς και προστασίας της ζωής και της προσωπικότητάς τους. Είναι όμως και μεγάλη ευθύνη να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τους ενιστάμενους πολίτες, πολιτικούς και άλλους φορείς, σχετικά για την σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα, την πληρότητα και το ορθόν των προτινόμενων διατάξεων, να αποβάλουν τις ενδεχόμενες φοβίες τους. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, θέλω να διαβεβαιώσω καταρχήν τις αγνές και καλοπροαίρετες φωνές που διαφωνούν μαζί μας, κάνοντας όμως και πολύ σκληρή κριτική, ότι εμείς δεν είμαστε λιγότερο Έλληνες από τους ίδιους και ότι δεν έχουμε αναλάβει εργολαβικά συσταγωγικά την εξυπηρέτηση κάποιου παγκόσμιου σχεδίου, όπως έχει ακουστεί κατά κόρον, το οποίο περιλαμβάνει και την αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας, όπως κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί. Είμαστε όμως ενταγμένοι σε ένα πολιτικό σύστημα και υπηρετούμε ένα κράτος δικαίου που σέβεται τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα και εκ προημίου ότι θέτουμε στη διακινδύνευση την πατρίδα ή την εθνική μας υπόσταση. Θέλω λοιπόν να τονίσω και να γίνει πλήρως κατανοητό ότι με το παρόν νομοσχέδιο, με τις διατάξεις αυτού του σχεδίου, δεν σκοπεύουμε και δεν στοχεύουμε να πολιτογραφήσουμε ως Έλληνες πράκτορες, τρομοκράτες ή κακούργους. Δηλαδή δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς που εμπλέκονται με το συνδικάτο του εγκλήματος, αυτούς που εργάζονται για λογαριασμό των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και γυναικών ή σε αυτούς τους κληροπυρηνικούς μουσουλμάνους, τους οποίους υπερβάλλοντας κάποιοι αποκαλούν στρατό κατοχή της Αθήνας και κολαπτώμενους ή εκπαιδευόμενους τρομοκράτες. Εμείς απευθυνόμαστε σε οικογένειες νόμιμα εργαζόμενων αλλοδαπών, σε παιδιά που παίρνουν την ελληνική παιδεία, σε παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, σε αυτούς που αγάπησαν τον τόπο μας και συνδέθηκαν με αυτούς που γεννήθηκαν εδώ. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ειρήνη και τη συνοχή, προστατεύοντας τα δικαιώματα των προσφύγων και κάνοντας παράλληλα ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας και να μην είναι πλέον η χώρα μας ένα ξέφραγο αμπέλι. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Δεν θέλουμε να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο διάτρητο, όπως αυτό που ισχύει σήμερα, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολύ χαρακτηριστικά παρουσίασε με στοιχεία στην πρώην μερίσια διάταξη συζήτηση Βουλής για το μεταναστευτικό. Θέλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο διάφανο και ξεκάθαρο. Θέλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να μας δίνει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε ένα μέλλον ομαλότητας, ασφάλειας και συνοχής και για τους Έλληνες αλλά και για τους αλλογενείς πολίτες που έτυχε να συμβιούν μαζί μας. Εδώ όμως είναι το πρόβλημα και η διαφορά μας με αυτούς που έχουν αντίρρηση. Με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο δεν εισάγουμε ρυθμίσεις για τον Έλληνα πολίτη αλλά για τον ενδυνάμει Έλληνα πολίτη. Για αυτούς τους μετανάστες που υπάρχουν, ζουν και μοχθούν ανάμεσά μας. Είναι άνθρωποι που έχουν πρόσωπα, ελπίδες, όνειρα και φόβους σαν και εμάς. Η κρίση τους αγγίζει το ίδιο, ίσως και ακόμα περισσότερο, οικονομική. Και ανησυχούν το ίδιο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται, πληρώνουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά τους βάρη, προκόβουν, αποκτούν ιδιοκτησία, κάνουν οικογένεια, παιδιά που στέλνουν στο ελληνικό σχολείο, έχουν ριζώσει στην Ελλάδα, τη χώρα που για πολλούς από αυτούς έγινε η δεύτερη και για τα παιδιά τους η πρώτη και μόνη πατρίδα.
Και αυτό είναι μια πραγματικότητα πέρα από υποχρέωση τήρησης θεμελιωδών κανόνων διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αρνούμαστε το δικαίωμά τους να είναι συμμέτοχοι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Η άρνηση στην ομαλή και πλήρη ένταξη είναι που τους οδηγεί στην απομόνωση. Η άρνηση να βάλουμε κανόνες επιτέλους στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται στην χώρα και στην κοινωνία μας είναι που δημιουργεί ανομία, διαφορά και πικρία. Κύριε συνάδελφοι, φυσικά και θα πρέπει όταν προτείνουμε τέτοιες ρυθμίσεις να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην προκαλείται ενδεχομένως εύλογα η ανησυχία για διάφορους πολίτες, δηλαδή ότι γκρεμίζουμε τα τείχη της Τρίας για τον δούριο ύπο της μετανάστευσης. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Εμείς απλά κλείνουμε μια σοβαρή εκκρεμότητα που ατολμία άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση και κάνουμε το βήμα για την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών. Και απονέμουμε λοιπόν δικαιώματα σε όσους ζουν πολύ καιρό και νόμιμα στη χώρα, είτε την υπηκότητα, είτε το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσαι στις δημοτικές εκλογές. Ο νέος νόμος που εισάγουμε με τις προτινόμενες διατάξεις ρυθμίζει κυρίως την διαδικασία πολιτογράφησης των νόμιμων μεταναστών, την πρόσβασή τους δηλαδή σε μια σειρά από δικαιώματα και βέβαια υποχρεώσεις. Και μάλιστα, όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να στείλει ένα σαφές μήνυμα για την μηδενική ανοχή της και να ενδυναμώσει την πολιτική μας για την αποτροπή της. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, να τονίσω ότι ήδη η κυβέρνηση σχεδιάζει μια σειρά μέτρων για την μείωση της λαθρομετανάστευσης, γιατί ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια το 70% της συνολικής παράνομης μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης εκδηλώθηκε στην Ελλάδα λόγω και των χιλιάδων χιλιομέτρων ακτογραμμής της. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι μας ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη το να σφραγίσουμε τα σύνορά μας σε όλους εκείνους που, εκτός των προβλημάτων που δημιουργούν στη χώρα μας, εμπορεύονται τις ζωές και τα όνειρα εξαθλειωμένων συνανθρώπων μας. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά επίσης ότι η αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, των παράνομων κυκλωμάτων, δεν είναι μόνο υπόθεση της Ελλάδος, αλλά είναι υπόθεση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθενται όμως εύλογα κάποια ερωτήματα και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Πρώτον, είναι πρόβλημα η μετανάστευση? Απαντώ, είναι και μάλιστα σοβαρό. Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπιστεί? Βεβαίως, άμεσα και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Frontex. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική που 6 χρόνια τώρα δεν υπήρχε στη χώρα μας, με τελικό στόχο μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση. Τρίτον, γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες μεταναστευτικές ροές από Ασία και Αφρική? Η απάντηση είναι απλή. Η φτώχεια, η πείνα, η εξαθλίωση, ο πόλεμος, οι εμφύλιες ρεάξεις σε συνδυασμό με το νέο ευρωπαϊκό όνειρο έχουν την δύναμη, ως φαίνεται, να ξεριζώσουν ανθρώπους από τον τόπο τους. Τέταρτον ερώτημα και τελευταίο. Χρειαζόμαστε και άλλους? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι. Γιατί ήδη η Ελλάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ανεργία σε διψήφιο νούμερο και διέρχεται σοβαρή οικονομική κρίση. Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη τόσο στην προσπάθεια φύλαξης των εκτεταμένων θαλάσσιων συνόρων μας, όσο και βοήθεια προκειμένου να καταστεί η γειτονική Τουρκία, που μέχρι σήμερα δεν τηρεί τις διμερείς υποχρεώσεις της για την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών, πραγματικός εταίρος στον αγώνα κατά της παράνομης ροής μεταναστών. Αν και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι ένα θέμα που και η αρμόδια Υπουργή αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας το θέτει σε κάθε συνομιλητή του. Εμείς πάντως προχωράμε με συγκεκριμένα βήματα. Δημιουργούμε ειδικό τμήμα δίωξης των διακινητών παράνομων μεταναστών και αντίστοιχα στο λιμενικό σώμα. Με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προμηθευόμαστε όλο το απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό των παράνομων μεταναστών. Σφραγίζουμε τις εξόδους της χώρας μας προς την Ευρώπη, καθιστώντας έτσι της χώρας μας μη ελκυστικό διαμετακομιστικό κέντρο. Έχουμε επίσης ενισχύσει την διακλαδική συνεργασία της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, τόσο σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όσο κυρίως και στο σκέλος της ανταλλαγής πληροφοριών. Συνεργαζόμαστε τέλος άψογα με τη Frontex. Και εδώ θέλω να αναφερθώ και σε μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, κατά την άποψή μου, της χώρας μας. Ο πρώτος περιφερειακός βραχίωνας του οργανισμού σύντομα εγκαθίσταται στον Πειραιά, ενισχύοντας επιχειρησιακά
πολιτικά και οικονομικά την προσπάθεια της χώρας να προστατεύσει τα σύνορά της από τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, φέρνοντας αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, η κυβέρνηση αποδεικνύεται συνεπέστατη και με το πρόγραμμά της. Και με όσα ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Παπανδρέου και πρωθυπουργός της χώρας, σε κάθε ευκαιρία διακήρυξε. Παραπέμπω λοιπόν και θέλω να υπενθυμίσω μάλλον τη συγκεκριμένη δήλωσή του στις 11 έκτου του 2009 με τίτλο 8 μέτρα για τη μετανάστευση. Πρώτον, μηδενική ανοχή στην παράνομη μετανάστευση. Δεύτερον, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Τρίτον, εφαρμογή διεθνών και διμερών συμφωνιών. Τέταρτον, αναθεώρηση της σύμβασης του Δουβλίνου 2 και διαμόρφωση μιας κοινής ανθρωπιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.